Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, ψυχολόγος και συγγραφέας και σας καλωσορίζω σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο του podcast. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το τραύμα και τη σημασία του στη ζωή του ανθρώπου. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ σημαντική ψυχική διαταραχή, μια καινούργια κλινική οντότητα τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία θεωρώ ότι μπορεί να εξηγήσει πολλά, αν όχι όλα, από τα ζητήματα που μας προβληματίζουν σε σχέση με τη διάθεσή μας, τη ψυχική μας ευεξία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη ζωή και τον εαυτό μας. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά στο τρίτο επεισόδιο του podcast που αν δεν το έχετε ακούσει σας προτρέπω να το ακούσετε μιλήσαμε για το τραύμα και εξηγήσαμε τι σημαίνει ψυχικό τραύμα. Υπάρχουν δύο ψυχικές διαταραχές οι οποίες σχετίζονται με το τραύμα. Υπάρχει η κλασική διαταραχή, κλασική με την έννοια του ότι είναι καταχωρημένη τόσο στον DSM-5, τον DSM είναι το στατιστικό και διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το οποίο βγαίνει κατά καιρού. Η τελευταία του έκδοση ήταν η πέμπτη έκδοση, η οποία ήταν το 2013, 10 χρόνια πριν, και το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως το βασικό επίσημο εγχειρίδιο, βάσει το οποίου γίνονται διαγνώσεις όταν αυτές χρειάζονται για σκοπούς νομικούς και άλλους. Ω ε, ως ψυχολόγος, ως ειδικό ψυχικής υγείας. Θεωρώ ότι συνήθως οι διαγνώσεις δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες παρά μόνο για να επικοινωνούν οι ειδικοί μεταξύ τους. Παρόλα αυτά όμως, κάποιες διαγνώσεις είναι καλό να γνωρίζουμε τα συμπτώματά τους κάποιων κλινικών οντοτήτων, γιατί μια διάγνωση σημαίνει και μια κλινική οντότητα, ούτως ώστε να προβληματιστούμε μην τυχόν και έχουμε κι εμείς κάποια από αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια τέτοια διάγνωση όπως αυτή τη σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και αν το χρειαζόμαστε να ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια. Ξαναπάω σε αυτό που είπα πρό ότι υπάρχουν δύο βασικές ψυχικές διαταραχές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ψυχικό τραύμα. Η πρώτη και η κλασική είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρέ. PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, το ακρονίμιο από το όνομα της διαταραχής μετατραυματικού στρες στα αγγλικά. Είναι μια πολύ συζητημένη διαταραχή η οποία είναι καταγεγραμμένη και στον DSM και στο ICD. Το ICD είναι το αντίστοιχο εγχειρίδιο στατιστικό και διαγνωστικό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, το οποίο δεν αφορά μόνο στις ψυχικές διαταραχές, αφορά σε όλες τις διαταραχές και τις σωματικές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 11η έκδοση. Άρα τώρα έχουμε τον DSM-5, το αμερικάνικο εγχειρίδιο διάγνωση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και το ICD-11 που είναι το εγχειρίδιο διάγνωσης για γιατρούς, ψυχιάτρους και ψυχολόγους από το Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λοιπόν, η διαταραχή μετατραυματικού στρες μελετήθηκε κατά κόρον κυρίω μετά τον πόλεμο του στο Βιετνάμ και έχει καταχωρηθεί επισήμως ως διαταραχή εδώ και 40 χρόνια περίπου. Τι σημαίνει διαταραχή μετατραυματικού στρες? Σημαίνει βιώνω ένα ή πολλά τραυματικά συμβάντα. Συνήθως αυτά τα συμβάντα έχουν να κάνουν με πόλεμο, εχθροπραξία ή δυστυχήματα. Είναι συμβάντα στα οποία χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι και το βλέπει το πρόσωπο που τραυματίζεται ψυχικά. Κινδυνεύει και του ιδίου προσώπου η ζωή και είναι συμβάντα τα οποία στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου που βιώνει διαταραχή με τα τραυματικού τον στοιχιώνουν. Με ποιο τρόπο στοιχιώνουν αυτά τα τραυματικά συμβάντα τον άνθρωπο που υποφέρει από διαταραχή με τα τραυματικού επανέρχονται στη μνήμη του. Είτε κατά τη διάρκεια του ύπνου του ως εφιάλτες, είτε κατά τη διάρκεια του ξύπνου του ως φλασέ. Αναλαμπέ μνημονικέ. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι στα καλά καθούμενα και με πολλά προηγούμενα, αλλά εκείνη την ώρα που είσαι στα καλά καθούμενα δεν θυμάσαι ότι έχει προηγούμενα. Εκεί που κάθεσαι ήσυχα και ωραία και ξεργοπίνει ένα τσάι ή διαβάζει κάτι ή ονειροπολής έρχεται μια φλασιά, μια μνημονική αναδρομή. Και στο μυαλό σου μέσα ξαναπέζεται σαν σε ταινία το τραυματικό γεγονός. Νομίζω ότι όλοι μας λίγο ή πολύ και μέσα από την pop κουλτούρα και μέσα από τις ταινίες του Hollywood έχουμε έρθει σε επαφή με το φαινόμενο στρατιώτες Αμερικανοί οι οποίοι βρισκόντουσαν στον πόλεμο του Βιετνάμ να καταλήγουν μετά άνθρωποι με σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά ζητήματα και να είναι αυτό ένα θέμα στις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής. Φυσικά είμαι σίγουρη ότι από διαταραχή μετατραυματικού στρες δεν έπασχαν και δεν πάσχουν μόνο οι Αμερικανοί στρατιώτες, σίγουρα και τα θύματα του οποιοδήποτε πολέμου, της οποιασδήποτε εχθροπραξίας, του οποιοδήποτε δυστυχήματος πολύ νεκρού ή που οδηγεί στο θάνατο έστω και ενός ανθρώπου και υπάρχουν άλλοι που το βιώνουν και το βλέπουν, υποφέρουν μετά από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες έχει συμπτώματα όπως... Είπα προηγουμένως, τις μνημονικές αναδρομές είναι το κύριο σύμπτωμα. Επίσης, υπάρχουν εναλλαγές στη διάθεση. Υπάρχουν εκρήξεις οργής και θυμού, οι οποίες είναι παρορμητικές. Υπάρχουν εμ, συμπτώματα και αντιδράσεις εμ, οι οποίε είναι απρόσμενε. Για παράδειγμα, κάποιο όταν έρχεται κάποιο να του μιλήσει και δεν έχει την προσοχή του, ξαφνιάζεται πολύ. Ξυπάζεται το λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, startled λέγεται στα αγγλικά. Αυτό το να χάνει εύκολα την ψυχραιμία σου και να φοβάσει ότι έχει γίνει κάτι κακό επειδή έχει ακούσει κάποιο περίεργο θόρυβο κλπ. Οι άνθρωποι με διαταραχή μετατραυματικού στρε μπορεί να πάθουν και κατάθλιψη και διάφορα άλλα συμπτώματα μπορεί να παρουσιάσουν τα οποία έχουν σχέση με το τραύμα το οποίο κουβαλούν μέσα τους ή τα τραύματα τα οποία κουβαλάνε μέσα τους το οποίο είναι αδιαχείριστα και τους ταλαιπωρούν αυτή είναι η κλασική διάγνωση της διαταραχής με τα τραυματικούς στρέξ. και τα τεινάγματα τρόμου αυτό που είπα προηγουμένως θα ξαφ... το να ξαφνιάζεται κάποιος πάρα πολύ είναι ένα από τα συμπτώματα. Λοιπόν, γνωρίζαμε για την ύπαρξη της διαταραχής μετατραυματικού στρες, όμως νομίζαμε πως αφορά μόνο όσους έχουν εμπλακεί σε δυστυχήματα, σε εχθροπραξίες, σε μάχες κλπ. Δεν γνωρίζαμε όμως ότι υπάρχει μία πιο σύνθετη μορφή αυτής της διαταραχής, η οποία μπορεί να συμβαίνει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους από όσο χωράει το μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η νέα κλινική οντότητα. Όταν λέω νέα κλινική οντότητα, ενώ ότι τώρα οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι την έχουν εντοπίσει, την ερευνούν, την μελετούν και την κατατάσσουν. Είναι ήδη καταταγμένη στο ICD-11. Και περιμένουμε ότι όταν βγει η επόμενη έκδοση του DSM θα υπάρχει και εκεί αυτή η διάγνωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες από την οποία μπορεί να υποφέρει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί, Γιατί η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αφορά σε σωρία τραυμάτων τα οποία συσσωρεύονται στο υποσυνείδητο των ανθρώπων μεγαλώνοντας, τραύματα που έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγηση τους από το σπίτι, που έχουν να κάνουν από τις επιδράσεις από τις ομάδες των συνομιλίκων, που έχουν να κάνουν με ερωτικέ αποκοητεύσει, που έχουν να κάνουν με bullying, με mobbing, με οτιδήποτε μπορεί να τραυματίσει ψυχικά έναν άνθρωπο. Θυμηθείτε το προηγούμενο επεισόδιο ή προστρέξτε στο προηγούμενο επεισόδιο για το τι μπορεί να αποτελεί τραύμα. Οι άνθρωποι συνήθως δεν παίρνουμε την απαραίτητη βοήθεια, ούτω ώστε άμα τον ψυχικό μα τραυματισμό να γίνεται και θεραπεία του τραυματός μας. Και έτσι συσσωρεύουμε τα τραυματά μας, μαζεύουμε τα τραυματά μας στο υποσυνείδητό μας. Στο προηγούμενο επεισόδιο εξηγήσαμε τι σημαίνει υποσυνείδητο. Ή νομίζω στο δεύτερο επεισόδιο, δεν είμαι σίγουρη, σε ένα από τα προηγούμενα τρία επεισόδια. Προτείνω όσοι ακούτε αυτό το επεισόδιο για πρώτη φορά να με ακολουθήσετε από όπου ακούτε podcast, είτε είναι το Apple, είτε το Spotify, είτε το Google Podcast ή οπουδήποτε αλλού, ή να με ακολουθήσετε στο YouTube. Εάν στο YouTube παρακολουθείτε αυτό το podcast, και να παρακολουθήσετε και τα προηγούμενα επεισόδια, γιατί η προσπάθεια μου σε αυτό το podcast είναι να δώσω έτσι μια σειρά με ηχητικά α, επεισόδια στο οποία να δίνεται έτσι μια εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση και στο σκεπτικό της ψυχολογίας. Και για το πώς, όπως είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο του podcast, πώς η ψυχολογία μπορεί να είναι χρήσιμη ως επιστήμη οι εφαρμογές της, δηλαδή στον καθένα από εμάς. Κυκλοφορούμε λοιπόν κουβαλώντας μια συλλογή με τραύματα στο υποσυνείδητό μας. Τα έχουμε αποθήσει στο υποσυνειδητό μας, τα έχουμε σπρώξει, δεν τα σκεφτόμαστε και κάνουμε σαν πως και δεν υπάρχουν. Και ακούμε συνήθως και αυτά που λέγονται στην κοινωνία ότι σιγά μωρέ και, μα, και εμείς φάγαμε ξύλο όταν ήμασταν μικροί και δεν πάθαμε τίποτα και εμάς μας μας κορόιδευαν άλλα παιδιά στο σχολείο και δεν πάθαμε τίποτα και εμείς απογοητευτήκαμε ερωτικά και δεν πάθαμε τίποτα και εμείς απολυθήκαμε από τη δουλειά μας και δεν πάθαμε τίποτα και ούτω καθεξής. Η σημερινή κοινωνία... Όπως και οι προηγούμενες κοινωνίες, όχι μόνο η σημερινή, δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό στη ψυχική λειτουργικότητα και δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία στα ψυχικά τραύματα δίνει σημασία μόνο στα σωματικά τραύματα. Στη σημερινή κοινωνία, αν κυκλοφορεί ένα άνθρωπο και το πόδι του εμουραγεί, όλοι θα το πούν τρέξε. Πήγαινε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, πήγαινε στι πρώτε βοήθειε, πήγαινε να σε δει κάποιο τραυματολόγο, τραυματιολόγο, γιατρό, ένα χειρουργό να σου κλείσει το τραύμα. Θα ανησυχήσουμε όλοι αν δούμε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί αμέριμνος έχοντας σωματικά τραύματα και πληγές που αιμορραγούν. Δεν δίνουμε όμως καμία απολύτως προσοχή στους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και γύρω μας και στους ίδιους τους εαυτούς μας κυρίως με ανοιχτά ψυχικά τραύματα. Τα τραύματα όταν τα αποθήσουμε, όταν τα διώξουμε από το συνειδητό μας επίπεδο και τα αποθήσουμε στο υποσυνείδητο δεν πάβουν να υπάρχουν, δεν πάβουν να είναι ενεργά, και δεν πάβουν να μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν όμως σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο, δηλαδή δρούν ανενόχλητα εκεί μέσα στη μνήμη μας και μας δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά στα συναισθήματα μας, στις σκέψεις μας και στις πράξεις μας. Θυμίζω ότι στο πρώτο επεισόδιο είχαμε πει ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία μελετά τις σκέψεις, το γνωστικό πεδίο του ανθρώπου, δηλαδή τα συναισθήματά του, το συναισθηματικό του πεδίο, τις πράξεις του, το συμπεριφορικό του πεδίο. Αυτές τις τρεις βασικές ανθρώπινες λειτουργικότητες μελετάει η επιστήμη της ψυχολογίας. Οπότε όταν κυκλοφορούμε με μία συλλογή τραυμάτων ατάχτων ερημένων στο υποσύνειδητό τόμας, αφρόντιστων για ψυχοθεράπευτον ανοιχτών εμοραγούντων, Τότε ανά πάσα στιγμή μπορεί τα τραύματα αυτά να μας ταλαιπωρήσουν. Μπορεί τα τραύματα αυτά να μας σαμποτάρουν. Μπορεί τα τραύματα αυτά να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με μια διάγνωση, μια κλινική οντότητα όπως τη σύνθετη διαταραχή μετά τραυματικού Η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού περιγράφει αυτό ακριβώς. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τραύματα αδιαχείριστα, πολλαπλά, στο υποσυνείδητό του, ο οποίος δεν κάνει καμία συνειδητή προσπάθεια για να τα αντιμετωπίσει, όπως για παράδειγμα ψυχοθεραπεία ή ψυχοεκπαίδευση ή προσωπικό αγώνα. Αυτό είναι το άλλο τρίπτυχο για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουμε ψυχικής και συναισθηματικής φύσεως, ότι χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ψυχοεκπαιδευτούμε. Στο πρώτο επεισόδιο εξηγήσαμε την ψυχοεκπαίδευση και να κάνουμε προσωπικό πνευματικό αγώνα, ώστε να ξεπεράσουμε με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και της ψυχοεκπαίδευσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία έρχονται από το τραυματικό μας παρελθόν. Γι' αυτό θεωρώ πω η διάγνωση και η κλινική οντότητα τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες στο μέλλον, που θεωρώ ότι θα, είναι, θα εξακολουθήσει να είναι ένα πεδίο έρευνας όπω είναι σήμερα, θα μα δώσει πολλέ απαντήσει σε σχέση, αν μη τι άλλο, όχι μόνο με τη διάγνωση, αλλά και τη διαχείριση πολλών ψυχικών διαταραχών και όχι μόνο μίας. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε συνίσταται στο εξή. Έχω πολλά τραύματα, τα οποία έχω συσσωρεύσει μεγαλώνοντα, δεν έχω κάνει κάτι για αυτά ή αν έχω κάνει κάτι είναι καθαρά επιδερμικό και όχι ουσιαστικό. Οπότε, ανά πάσα στιγμή μέσα στη μέρα μου, ένα απλό ερέθισμα μπορεί να πυροδοτήσει συναισθηματική αναδρομή, όχι μνημονική αναδρομή από τα τραύματά μου. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ της διαταραχής μετατραυματικού στρες και της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Στην απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες ο άνθρωπος έχει φλασιά του συγκεκριμένου τραυματικού γεγονότος που τον έχει στιγματίσει, δηλαδή βλέπει ξανά μπροστά στα μάτια του να γίνεται το ο δικό δυστύχημα στο οποίο συμμετείχε και παρολίγο να χάσει τη ζωή του και έχασαν μπροστά στα μάτια του άλλοι αγαπημένοι του άνθρωποι τη ζωή του. Ή έχει μια φλασιά στην οποία ξαναβιώνει μνημονικά, επανέρχεται στη μνήμη του μια σκηνή, μιας μάχης, έναν πόλεμο. Αλλά στη σύνθετη διαταραχή τραυματικού στρες, ο άνθρωπος δεν αναβιώνει το τραυματικό γεγονός αναβιώνει το αρχικό συνέσθημα που του προκάλεσε το τραυματικό γεγονός. Αναβιώνει το πώς ένιωθε όταν πρωτοτραυματίστηκε και αυτό είναι που το κάνει εξαιρετικά περίπλοκο και δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες. Γιατί οποιοδήποτε ερέθισμα από το περιβάλλον μπορεί να ενεργοποιήσει τα τραύματά μας και να μας απορριθμίσει συναισθηματικά. Δηλαδή στα καλά καθούμενα, ένα ήχος, μία εικόνα, ένα βλέμμα πολλές φορές, ένα επιτιμητικό ή υποτιμητικό βλέμμα, ένα ψυχρό πρόσωπο ανέκφραστο, ένα, μία αίσθηση απαρέσκειας από κάποιο άλλο πρόσωπο να ενεργοποιήσει τα τραύματά μας και να μας κάνει να νιώθουμε ακριβώς όπως νιώθαμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά και οι γονείς μας μας ξεφτύλιζαν. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολο αυτό γιατί δεν σου έρχεται η μνημονική αναδρομή ούτως ώστε να κάνεις τη σύνδεση και να πεις επειδή με κοίταξε αυτή η συνάδελφος με αυτόν τον άσχημο τρόπο αυτή τη στιγμή έχω χαλαστεί συναισθηματικά έχω απορριθμιστεί συναισθηματικά έχω πέσει στα τάρταρα νιώθω χάλια, νιώθω σκατά με συγχωρείτε για την έκφραση σικ επειδή αυτή με κοίταξε με ένα τέτοιο βλέμμα το οποίο βλέμμα αυτό επανέφερε στη μνήμη μου το πολύ άσχημο βλέμμα με το οποίο με κοιτούσε η δασκάλα της πρώτης δημοτικού όταν έκανα λάθος στην ορθογραφία ή το πολύ επιτιμητικό και υποτιμητικό βλέμμα με το οποίο με κοιτούσε η μάνα μου όταν ήθελε να με επιπλήξει ή όταν ήθελε να βγάλει τα νεύρα της επάνω μου, οπότε νιώθω μόνος μόνοι, αβοήθητος, αβοήθητη, απελπισμένος, απελπισμένη, φόβο, αγωνία, επειδή ακριβώς το τι έχει συμβεί τώρα, το ερέθισμα, έχει ξυπνήσει εκείνο το τραύμα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Υπάρχει το ερέθισμα και υπάρχει πολύ άσχημη συναισθηματική αναδρομή είναι emotional τα flashbacks, είναι συναισθηματικές οι αναδρομές στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όχι μνημονικές αναδρομές γεγονότων. Και αυτό το κάνει εξαιρετικά περίπλοκο. Γιατί οι άνθρωποι βρισκόμαστε με αναπάντεχες εκδηλώσεις συναισθημάτων μέσα μας, με αναπάντεχες παρορμητικές πράξεις ή εκφράσεις συναισθημάτων μας, και με αναπάντεχες αρνητικές σκέψεις. Τι γίνεται δηλαδή. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα που μπορεί να είναι και μια μυρωδιά. Μπορεί για παράδειγμα να είναι μια μυρωδιά ενός φαγητού που να κάνει το μυαλό μας τη σύνδεση. Υπάρχει και λέξη στη ψυχολογία γι' αυτό για τη λέξη σύνδεση που ονομάζεται σύνειρμος, το μυαλό μας δηλαδή κάνει το σύνειρμο και συνδέει ένα ερέθισμα του παρόντος με ένα τραυματικό γεγονός του παρελθόντος αλλά αυτό που επισύρει στην επιφάνεια δεν είναι η μνήμη του γεγονότος αλλά η μνήμη των συναισθημάτων και της ψυχικής κατάστασης που είχαμε όταν πρώτο βιώναμε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές βρίσκουμε τον εαυτό μας να στενοχωριέται χωρίς προφανή λόγο, να θυμώνει χωρίς προφανή λόγο, να αναστατώνεται χωρίς προφανή λόγο, να χαλάει η διάθεσή του χωρίς προφανή λόγο, να χαλάει ο ύπνος του χωρίς προφανή, λόγο και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μπορεί να αποφεύγουν του τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να αποφεύγουν τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Μπορεί να κλείνονται στον εαυτό τους. Μπορεί να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους κάνει να νιώθουν άβολα. Χωρίς να συνδέουν ότι αυτό που με κάνει να νιώθω άβολα, με κάνει να νιώθω άβολα επειδή ενεργοποιεί το συγκεκριμένο τραύμα που έχω στο υποσυνείδητό μου και άμα διαχειριστώ εκείνο το τραύμα πλέον δεν θα μου το πυροδοτεί τίποτα γιατί θα είναι ανενεργό. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε τα τραύματά μας ανενεργά. Δεν μπορούμε να σβήσουμε, να διαγράψουμε οτιδήποτε από τη μνήμη μας, οι άνθρωποι έχουμε μια τεράστια μνήμη η οποία βρίσκεται και σε συνειδητό και σε υποσυνείδητο επίπεδο και κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι σβήνουμε κάτι από τη μνήμη μας όταν το αποθούμε από το συνειδητό επίπεδο στο υποσυνείδητο. Και τι γίνεται τότε στο υποσυνείδητο επίπεδο του μυαλού μας αποκτά ζωή από μόνο του και μπορεί να μας δυσκολεύει αφάνταστα. Και νομίζουμε πως είμαστε και έξυπνοι εντό εισαγωγικών Επειδή βρήκαμε τον τρόπο να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας Αλλά στην ουσία όταν αποθούμε τα προβλήματά μας Όταν αποθούμε ό,τι μας στενοχωρεί στο υποσυνείδητό μας Βρήκαμε τον τρόπο να μας εξουσιάζουν όλο και περισσότερο τα προβλήματά μας Και χωρίς τον έλεγχό μας δεν μπορώ εγώ να έχω έλεγχο στο πιο εξωτερικό ερέθεσμα θα πυροδοτήσει πιο εσωτερικό μου τραύμα. Δεν μπορώ να έχω. Ειδικά αν κυκλοφορώ αμέριμνος και θεωρώ πως έχω λύσει το πρόβλημα επειδή τα έχω αποθυσει όλα και τα έχω εντό εισαγωγικών ξεχάσει. Σα υπενθυμίζω ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλος δεν ξεχνά. Η μόνη περίπτωση να διαγραφούν γεγονότα από την ανθρώπινη μνήμη είναι να πάθουμε κάποια εγκεφαλική βλάβη, είτε από κάποιο τραυματισμό, είτε να πάθουμε κάποια εκφυλιστική νευρολογική νόσο, όπως είναι η άνοια, το αλτσχάιμερς κλπ, κλπ, μακριά από εμάς. Δηλαδή, να μην ταλαιπωρηθούμε με τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να διαγραφεί κάποια ανθρώπινη μνήμη, αν δεν την πάψει να λειτουργεί κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Το να αποθούμε τις μνήμες μας, στο υποσυνείδητό μας δεν τις κάνει να πάβουν να υπάρχουν. Γιατί είναι τόσο σημαντική η σύνθετη με διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι πολύ σημαντική επειδή έρχεται να μας εξηγήσει γιατί γινόμαστε αυτοί οι χαρακτήρες που γινόμαστε κάτω από συνθήκες ψυχοπιεστικές. Κάτω από συνθήκες στρες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν βιώνουν ψυχική Πίεση, καταλήγουν να γίνονται οργήλοι, εκρηκτικοί, να θυμώνουν και να βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους. Γιατί? Γιατί τότε ενεργοποιούνται τα αποθυμένα τους τραύματα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιεστούν ψυχικά γίνονται πολύ μαζεμένοι, πολύ στενοχωρημένοι, πολύ υποταγμένοι και χάνουν κάθε πρωτοβουλία και μαχητικότητα επειδή ενεργοποιούνται τα αποθυμένα ψυχικά του τραύματα μέσω της ψυχικής πίεσης, μέσω του στρες. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιέζονται χάνονται, χάνουν την επαφή με το περιβάλλον, κάνουν αυτό που λένε zone out, λένε οι νεαροί τώρα, μπαίνει σε μια συνθήκη στην οποία δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Είσαι χαμένο στι σκέψει του, στι σκέψει σου, γιατί επειδή ενεργοποιούνται τα ψυχικά του τραύματα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όταν πιεστούν ψυχικά εξαφανίζονται, κάνουν ghosting. εξαφανίζονται όπω τα φαντάσματα από τι σχέσει με του άλλου ανθρώπου, επειδή ενεργοποιούνται τα ψυχικά του τραύματα. Χρησιμοποίησα τέσσερα παραδείγματα αντιδράσεων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν ενεργοποιηθούν τα ψυχικά του τραύματα, το οποίο αντιστοιχούν στους τέσσερις βασικούς μηχανισμούς αντίδρασης που έχει ένα μικρό παιδί όταν τραυματίζεται. Ένα μικρό παιδί όταν κακοποιείται θα έχει τέσσερις πιθανές αντιδράσεις, που αυτές οι τέσσερις πιθανές αντιδράσεις και οι τέσσερις λέξεις στην αγγλική γλώσσα ξεκινούν από το γράμμα F. Τα τέσσερα F. Fight, flight, freeze, phone. Πάλι, φυγή, πάγωμα και μάζεμα. Για αυτό το ζήτημα μιλάει πολύ καθαρά και πολύ επεξηγηματικά. Ένας εξαιρετικός ψυχολόγος και συγγραφέας, ο Pete Walker, στο βιβλίο του που αναφέρεται στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το οποίο έχει τίτλο α, «Πώς μπορείς όταν έχεις σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες να μπορέσεις να το ξεπεράσεις και να ανθίσεις, να εξελιχτείς». «Complex PTSD – From Surviving to Thriving» σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες από το να επιβιώνει στο να μεγαλουργεί. Σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο δυστυχώς ακόμη δεν έχει μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, το πρωτότυπο είναι στην αγγλική γλώσσα, γνωρίζω ότι έχει μεταφραστεί και στη γερμανική και σε άλλες γλώσσες φαντάζομαι, σε αυτό το βιβλίο ο Πιτ Γόλκερ εξηγεί με απλά λόγια τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και δίνει πρακτικές συμβουλές, οδηγίες και ψυχολογικές ασκήσεις αν θέλετε στους ανθρώπους που βρίσκουν ότι μπορεί να υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες για το πώς να διαχειριστούν τα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή τους λόγω των συμπτωμάτων της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και ποια μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν στη ζωή μας όταν έχουμε συμπτώματα σύθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και κυκλοφορούμε αδιάγνωστοι και χωρίς κάποια θεραπεία ή προσπάθεια για να τα αντιμετωπίσουμε. Το πιο απλό απ' όλα δεν έχουμε καλή διάθεση. Νιώθουμε χάλια. Ανά πάσα στιγμή απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά, χάνουμε την ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία, χάνουμε την όρεξη μας για ζωή, και δεν βρίσκουμε νόημα σε πράγματα τα οποία προηγουμένως βρίσκαμε νόημα. Παθαίνουμε δηλαδή συμπτώματα τα οποία έχουν σχέση με κατάθλιψη, έχουν σχέση με άγχος, έχουν σχέση με αγωνία. Γενικότερα μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό έχει αποτελέσματα αρνητικά πάνω σε όλες μας τις σχέσεις, στη βασικότερη σχέση όλων που είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας αλλά και στις σχέσεις με τους άλλους σημαντικούς ανθρώπους της ζωή μας, με τον την σύντροφο μας εάν έχουμε, με τα παιδιά μας ή το παιδί μας εάν έχουμε, με τους καλούς μας φίλους, με τους συναδέλφους μας κλπ. κλπ, κλπ. Όταν ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όταν έχουμε συναισθηματικές αναδρομές, απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά, και τότε λειτουργούμε με τρόπους οι οποίοι είναι ανάλογοι των μηχανισμών άμυνας που χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούμε όταν τραυματιζόμαστε ψυχικά. Τα τέσσερα F. Το πρώτο είναι το fight που σημαίνει παλεύω. Ίσως κάποιοι από εσάς που ακούτε αυτό το podcast να είσαστε, ε, να έχετε ακούσει... Ε, να είσαστε γνώστες της θεωρίας Fight or Flight Response. Για την απόκριση πάλης ή φυγής. Η οποία ε, είναι μια θεωρία που προσπαθεί να εξηγήσει... την αντίδραση του οργανισμού στο στρες. Ο Pete Walker έρχεται να προσθέσει άλλα δύο F. Το freeze και το phone. Λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος ψυχοπιέζεται όταν ένας άνθρωπος τραυματίζεται ψυχικά, όταν ένας άνθρωπος κινδυνεύει ψυχικά, τότε μπορεί να έχει μια από αυτές τις τέσσερις αντιδράσεις ή και συνδυασμό αυτών. Η αν το πρώτο F που είναι το fight που σημαίνει πάλι, έχει να κάνει με συναισθήματα εκρηκτικά και οργήλα. Σύμφωνα με τη θεωρία φυγής ή πάλης, διαφυγής ή πάλης Τύση ή πάλι για το στρες λέει όταν στρεσαριζόμαστε, όταν αντιμετωπίζουμε έναν κίνδυνο. Το σώμα μα, επειδή είναι πρωτόγονο, αντιδρά με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε αν αντιμετωπίζαμε ένα σωματικό κίνδυνο. Οπότε δίνει εντολή ώστε να αυξηθούν οι καρδιακοί παλμοί, να διασταλούν οι κόρες των ματιών, να σφίξουν οι μύες και να είμαστε σε επιφυλακή ούτω ώστε να παλέψουμε με ένα άγριο θηρίο, να παλέψουμε έναν άλλο πρωτόγωνο άνθρωπο που έρχεται να μας σκοτώσει ή να διαφύγουμε, να πετάξουμε, να ανεβούμε ψηλά σε ένα δέντρο για να μην μας φάει ένα ζώο κλπ. Και, 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 και λέει ότι αυτή η θεωρία που έχει να κάνει για την ...σύγχρονη ε, αντιμετώπιση του άγχους... ...ότι λέει έχουμε ένα σώμα πρωτόγωνο... ...το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε σε έναν σύγχρονο κόσμο... ...στο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν κυρίως ψυχολογικοί κίνδυνοι... ...και όχι τόσο οι σωματικοί όσοι υπήρχαν σε ένα πρωτόγονο κόσμο... ...οπότε όταν ο εγκέφαλος μας εντοπίσει έναν ψυχικό κίνδυνο... ...τον αντιμετωπίζει σαν σωματικό κίνδυνο και γι' αυτό μας βάζει σε ετοιμότητα είτε να παλέψουμε είτε να διαφύγουμε. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος σε μια ετοιμότητα να παλέψει, όταν χρησιμοποιεί τον πρώτο βασικό μηχανισμό αντίδρασης στον πόνο το ψυχικό και στο τραύμα το ψυχικό, γίνεται αντιδραστικός. Δηλαδή του μιλάνε άσχημα, μιλάει πίσω άσχημα. Τον χτυπάνε, χτυπάει. Του λένε κάτι άσχημο, λέει πίσω κάτι άσχημο. Fight πολεμώ. Το δεύτερο, flight, διαφεύγω. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο, διαφεύγεις. Πώς διαφεύγεις? Φεύγοντας από τη συζήτηση, κάνοντας ghosting, ε, α, αποφεύγοντας συναντήσεις, αποφεύγοντας τις ευθύνες σου και ούτω καθεξής. Το freeze που είναι το τρίτο F κατά το pit walker σημαίνει παγώνω, πώς κάποιοι άνθρωποι παγώνουν όταν κάνουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως το zoning. Κάνουν zone out όταν τους μιλάς και δεν σε ακούν. Στο freeze υπάγεται η παθητική επιθετικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι παρόντες αλλά μόνο σωματικά. Δεν είναι ψυχικά. Μπαίνουν σε ένα τρόπο λειτουργίας σαν να και δεν υπάρχουν. Και το φων σημαίνει συρρυκνώνομαι και αυτό έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται ιδιαίτερα φοβισμένοι ιδιαίτερα υποτακτική και ιδιαίτερα συνεξαρτώμενη. Ο όρος συνεξαρτώμενος είναι ένας όρος στη ψυχολογία που σημαίνει τον άνθρωπο ο οποίος πάει και γίνεται εξάρτημα ενός άλλου ανθρώπου. Συνεξαρτάται με έναν άλλον άνθρωπο για να νιώθει πως υπάρχει. Ο όρος και συνεξάρτηση έχει προκύψει από τις ομάδες 12 βημάτων, τις ομάδες αυτοβοήθειας που είναι ίσως πιο γνωστές με τον όρο AA, ανώνυμη αλκοολική, φυσικά υπάρχουν ένα σωρό άλλα A, NA για παράδειγμα, Narcotics Anonymous, ναρκω, ανώνυμη ναρκωμανής και ούτω καθεξής. Και είναι ομάδες οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν ανθρώπους να ξεπεράσουν εθισμούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με τις ομάδες αυτοβοήθειας των 12 βημάτων ανακάλυψαν ότι συγγενείς και συνδεόμενοι άνθρωποι με τους εξαρτημένους είχαν τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες δεν βοηθούσαν τους εξαρτημένους να απεξαρτηθούν αλλά αντιθέτω τους βοηθούσαν στο να παραμείνουν εξαρτημένοι. Και έτσι μελέτησαν το φαινόμενο της συνεξάρτησης, η λέξη στα αγγλικά είναι «condependency», συνεξάρτηση, που έχει να κάνει ακριβώς με εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι όταν φοβούνται, όταν πονάνε ψυχικά, όταν δεν νιώθουν καλά, συρρυκνώνονται, προσπαθούν να γίνουν όσο πιο μικροί γίνεται και όσο, πιο ορα... όσο λιγότερο ορατή γίνεται και γίνονται εξάρτημα του ανθρώπου από τον οποίο συνεξαρτώνται, ο οποίο συνήθως είναι ένας άνθρωπος κακοποιητικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρχικά, είχε εξάρτηση στο αλκοόλ και σε ουσίες ξέρετε πολύ καλά ότι ένας ναρκωμανής, ένας αλκοολικός κακοποιεί είτε επίτηδες είτε λόγω της εξάρτησής του τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέεται οπότε οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι δέχονται κακοποίηση και στην ουσία διευκολύνουν την κακοποίηση με τη συμπεριφορά τους αυτή. Λοιπόν, τα τέσσερα F, fight, Flight, freeze, phone. Πάλι, φυγή, πάγωμα, σμίκρυνση. Οι άνθρωποι με σύνθετη διατραχή μετατραυματικού στρες, αναλόγως του μηχανισμού άμυνας που χρησιμοποιούν όταν νιώθουν ότι απειλούνται, θα εκδηλώσουν και ανάλογες συμπεριφορές κάθε φορά που έχουν μνημονική αναδρομή λόγω ενός ερεθίσματος. Θέλω να εξηγήσω κάτι το οποίο όσοι είναι συνδρομητές στο κανάλι μου στο YouTube και παρακολουθούν τακτικά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω σε καθημερινή βάση εδώ και 3-4 χρόνια, θα ξέρουν ότι μιλάμε πάρα πολύ για το φαινόμενο του ναρκισισμού το οποίο θα είναι και το θέμα του επόμενου podcast, ο και του μεθεπόμενου θα είναι η συνεξάρτηση και γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και οι οποίοι όταν νιώθουν άσχημα ψυχολογικά, όταν απορριθμίζονται ψυχολογικά, χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για να ρυθμιστούν. Με απλά ελληνικά βγάζουν τα νεύρα τους πάνω στους άλλους, βγάζουν το άχτι τους πάνω στους άλλους και η ναρκιση υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται το μετατραυματικό στρες όμως έχει να κάνει με το στυλ της προσωπικότητας τους. Και οι συνεξαρτόμενοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ο τρόπος που διαχειρίζονται όμως τη συναισθηματική τους απορρίθμιση έχει πάλι να κάνει με το στυλ της προσωπικότητάς τους όπως θα μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο του podcast που αφορά στον αρχισισμό οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, όσα και αν τους πεις, όσα και αν τους εξηγήσει, όσο και αν προσπαθήσεις να τους βάλεις σε έναν δρόμο καλυτέρευσης, αυτοβελτίωσης, πνευματικής εξέλιξης, τα λόγια σου πετάς. Περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες αφορά πολύ περισσότερους ανθρώπους από το γενικό πληθυσμό από όσους νομίζουμε ότι μας αφορά. Εγώ προσωπικά, παρόλο που είμαι η ίδια ψυχολόγος και παρόλο που έχω κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, μόλις πρόσφατα τα τελευταία χρόνια έχω συνειδητοποιήσει πόσο βασικό ρόλο παίζει στη δική μου ψυχική υγεία και ευεξία, στη δική μου συναισθηματική ρύθμιση, στη δική μου ικανότητα αυτορύθμισης. Όταν λέμε για ικανότητα αυτορύθμισης, μιλάμε για μια συναισθηματική ικανότητα που αναπτύσσει ένας άνθρωπος, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τη συναισθηματική του απορύθμιση και όσο πιο πολύ εξελίσσεται ψυχοσυναισθηματικά, πνευματικά, συναισθηματικά ένας άνθρωπος, όσο αυξάνεται η συναισθηματική του νοημοσύνη, τόσο περισσότερο μπορεί να αυτορυθμίζεται. Και η αυτορύθμιση σημαίνει να μπορείς να μείνεις και μόνος σου, να μπορείς να αντέξεις ένα χωρισμό, να μπορείς να αντέξεις μια απογοήτευση, η αυτορύθμιση σημαίνει μεγαλύτερη ανοχή στη ματέωση, ματέωση ή frustration στα αγγλικά είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία απογοητευόμαστε γιατί ένας στόχος μας δεν πετυχαίνει, γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμέναμε, γιατί τα σχέδια μας δεν ευωδόνονται. Έχω συνειδητοποίησει λοιπόν ότι ένα βασικό στοιχείο το οποίο με κρατούσε πίσω από το να επιτύχω η υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη, η υψηλότερη ικανότητα αυτορύθμισης, μεγαλύτερη ανοχή στη ματέωση, ήταν ακριβώς αυτή η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Με ποιο τρόπο όμως. Με ποιο τρόπο. Με τον εξή τρόπο. Η κλασική ψυχοθεραπεία δίνει έμφαση στα παιδικά τραύματα και ειδικά οι ψυχοθεραπευτικέ προσεγγίσει, οι οποίε είναι περισσότερο ψυχοδυναμικέ και περισσότερο ανθρωποκεντρικέ. Θα έλεγα ότι μια συμπεριφορική προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία ή μια γνωστική συμπεριφορική προσέγγιση στη ψυχοθεραπεία δεν δίνει τόση πολύ έμφαση στη διαχείριση των παιδικών τραυμάτων. Οι περισσότερε ψυχοθεραπευτικέ μέθοδοι και οι περισσότεροι ψυχολόγοι που κάνουν ψυχοθεραπεία όμω δίνουν έμφαση. Τι γίνεται όμως είπαμε ότι ένα τραύμα δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπορεί να δουλευτεί, μπορεί να δουλευτεί θεραπευτικά και μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Να διαγραφεί όμως δεν γίνεται. Πάντα υπάρχει στη μνήμη μας. Και θυμίζω όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast ότι όλοι οι άνθρωποι τραυματιζόμαστε ψυχικά σε όλη τη ζωή μας και ότι είναι κάτι αναπόφευκτο το να τραυματιστεί κάποιος ψυχικά. Τι γίνεται όμως, όταν δεν έχεις υπόψη σου πώς λειτουργεί η σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρες, δεν συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αποφεύγεις τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία προκαλούν τις συναισθηματικές αναδρομές. Δηλαδή, κάνεις ψυχοθεραπεία, πας στη ψυχοθεραπεία, συζητάς τα τραυματά σου, λες κυρίως τα παιδικά, λες για τους γονείς σου που μπορεί να σε μείωναν, λες για τους γονείς σου που μπορεί να σε χτυπούσαν, να σε κακοποιούσαν καθιονδήποτε τρόπο, λες για την ομάδα του συνομιλίκων να έχεις δεχθεί μπούλινγκ στο σχολείο κλπ. Λε Λες για όλα αυτά τα οποία σε έχουν τραυματίσει στο παρελθόν και τα οποία σήμερα σε έχουν, κατα... Σε έχουν φέρει ή μαζί με αυτά έχει έρθει στο σημείο να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος α, μπαίνει στη θέση ενός συνεξαρτώμενου σε μια σχέση σε εύκολο θύμα για ναρκισιστική κακοποίηση είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει από συμπτώματα κατάθλιψης, αγχώδη και σε συνδυασμό και με τις γενετικές προδιαθέσεις βεβαίως βεβαίως Κάνεις αυτή τη δουλειά στη ψυχοθεραπεία, όμως δεν αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να αποφεύγεις τα βασικά ερεθίσματα τα οποία προκαλούν συναισθηματικές αναδρομές, οπότε συνεχίζεις να πηγαίνεις κάθε Κυριακή να τρως και να πίνεις με τους κακοποιούς σου, να πηγαίνει να βλέπει του γονεί σου στην περίπτωση που αυτοί οι γονεί είναι τοξικοί, νάρκιση και κακοποιητικοί. Θα σου ξαναπούν κάτι, θα σε ξανακοιτάξουν με ένα βλέμμα επιτιμωτικό, υποτιμητικό κ.ο.κ. Θα έχει ξανά συναισθηματική αναδρομή, θα απορριθμιστεί ξανά συναισθηματικά και αυτού και από την αρχή. Το βασικότερο μάθημα που μας δίνει η μελέτη της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες είναι ότι πρέπει να κόβουμε επαφές με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν τραυματίσει στο παρελθόν και συνεχίζουν να μας επανατραυματίζουν στο παρόν. Δεν φτάνει να πας στο ψυχολόγο και να πεις το τι κομπλεξιλίκια σου έχει προκαλέσει η ανατροφή σου από τους γονείς οι οποίοι σε κακοποιούσαν τρόπο. Δεν φτάνει μόνο να πας στο ψυχολόγο και να πεις τι συμβαίνει στο γάμο σου που η γυναίκα σου ή ο άνδρας σου δεν σου φέρεται καλά, δεν σε χτιμά, δεν σε σέβεται. Ή τι συμβαίνει στη σχέση σου πως ο σύντροφός σου σαπατάει, σε ξεγελάει, σου κάνει gaslighting. Gaslighting σημαίνει φρενοβλαβοποίηση, ήταν η λέξη της χρονιάς για το 2022. Και σημαίνει το να προσπαθεί ο άλλος να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψει κιόλα ότι είσαι τρελό. Δεν αρκεί να τα κάνει αυτά. Πρέπει να κόψει επαφέ, να αποφεύγει του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι σε έχουν τραυματίσει στο παρελθόν, δεν έχουν μετανιώσει ειλικρινά για τη ζημιά που σου έχουν κάνει, δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη, δεν έχουν μεταμεληθεί και συνεχίζουν να σε τραυματίζουν και στο παρόν αυτό είναι φοβερό. Όταν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, θα απλοποιηθεί τα μάλα η ζωή μας. Η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη και εξαιρετικά ψυχοφέλιμη. Και η ψυχοεκπαίδευση είναι πολύ χρήσιμη. Και ο προσωπικός αγώνας είναι πολύ χρήσιμος. Εάν όμως δεν μάθουμε το μάθημά μας και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε να τριβόμαστε όπως την έγα πάνω στη βέργα του βοσκού, Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία που λέει «Η έγα πάει και τρίβεται πάνω του βοσκού τη βέργα». Λέει «Κατσίκα πάει και τρίβεται πάνω στη βέργα του βοσκού με την οποία βέργα ο βοσκός χτυπάει την κατσίκα». Εάν δηλαδή εξακολουθούμε να συναντούμε τους δημιούς μας και θα μας τραυματίζουν ξανά, αλλά το πιο σημαντικό από όλα θα μας ξυπνάνε τους παλιούς τραυματισμούς, θα απορριθμιζόμαστε ψυχικά και συναισθηματικά και θα νιώθουμε σκατά. Θα έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη διάθεσή μας και γενικότερα θα ζούμε μια ζωή χάλια. Γιατί όντω η ζωή ενό ανθρώπου με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, ο οποίο δεν έχει εντοπίσει ποια είναι εκείνα τα ερεθίσματα στο περιβάλλον του, ποιοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον του που τον απορριθμίζουν, θα συνεχίσει να απορριθμίζεται στο διυναικές και θα είναι χάλια στο διυναικές. Ναι, στο διυναικές. Ξέρω πως ακούγεται φοβιστικό αυτό το διυναικές και τρομακτικό και απειλητικό. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνω αυτό το επεισόδιο στο podcast. Και γι' αυτό μιλάω για αυτό το ζήτημα. Γιατί όντως είναι πολύ φοβιστικό και είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ άσχημο να ζούμε τη ζωή μας από τη μια ψυχική μετάπτωση στην άλλη. Από τον ένα ψυχικό επανατραυματισμό στον άλλο και να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Αν δεν καθαρίσουμε τη ζωή μας από τους όποιους επιτίδιους, νάρκισσους, κακοποιητές την απειλούν, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ζωή και μια ζωή την οποία να την ελέγχουμε εμείς. Θέλουμε να ρυθμίζουμε εμείς τη διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας. Θέλουμε να επιτύχουμε την αυτορύθμιση. Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορεί ένας άνθρωπος να επιτύχει την αυτορύθμιση. Ο πρώτος είναι να εντοπίσει ποιοι είναι η άρχιση και κακοποιητικοί άνθρωποι στη ζωή του και να τους αποκλείσει από τη ζωή του μέσω μίας μεθόδου που αναμάζεται πολύ απλά no contact, καμία επαφή. Κόβουμε σχέσεις με τους ανθρώπους που μας κακοποιούν. Κάποιου άλλου είδου σχέσεις όπως τις επαγγελματικές μπορεί να μην μπορούμε να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή, αλλά εκεί θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους όπως το low contact, χαμηλή επαφή ή το να γίνουμε γκρίζι βράχη. Περισσότερα στα επόμενα επεισόδια για αυτές τις τεχνικές. Σήμερα μιλάμε για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Μιλάμε ότι ο πρώτο μηχανισμό για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα είναι να καθαρίσουμε τη ζωή μα από κάθε τοξικό ναρκισο Η Υπενθυμίζω ξανά πω το επόμενο επεισόδιο θα έχει να κάνει με τον ναρκισισμό ω στυλ προσωπικότητα και τρόπο ζωή. Και το δεύτερο είναι μέσω της ψυχοθεραπείας, που είναι απαραίτητη η ψυχοθεραπεία να κάνουμε, να κάνουμε τη δουλειά, to do the work, να κάνουμε τη δουλειά, προκειμένου να διαχειριστούμε τα τραύματά μας και να τα απενεργοποιήσουμε. Δεν είναι εύκολη δουλειά αυτή. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι δύσκολο πράγμα να πας στη ψυχοθεραπεία και να μιλήσεις για τα κομπλεξιλίκια σου. Είναι δύσκολο πράγμα να πας στη ψυχοθεραπεία και να ανοίξεις τα άπλητά σου να τα δύο ψυχοθεραπευτή σου. Να παραδεχθείς πόσο άσχημα νιώθεις για τον εαυτό σου, πόσο δεν σε συμπαθείς. Να μιλήσεις για τις ανασφάλειες σου, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία σε δυσκολεύουν. Είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Είναι όμως σωτήριο. Όταν δημιουργηθεί μια υγιής θεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή μας, όταν έχουμε αυτό που λέγεται στα αγγλικά therapeutic rapport, θεραπευτική συμμαχία δηλαδή, μαζί με τον ψυχοθεραπευτή μας, με την ψυχοθεραπεύτρια μας, τον ψυχολόγο μας, τη ψυχολόγο μας, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα τραύματά μας και να τα απενεργοποιήσουμε. Ούτω ώστε ακόμη και αν έρθει κάποιο ερέθισμα ανεξάρτητο, δηλαδή ένα ήχος, μια μυρωδιά, μια λέξη, να μην ενεργοποιούνται τα τραύματα και να έχουμε μνημονική αναδρομή. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε να καθαρίσουμε τη ζωή μας από αυτούς που μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν και οι οποίοι συνεχίζουν να μας κακοποιούν και στο παρόν, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε επαφές μαζί μας, γιατί τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, είναι η μάνα σου, είναι ο πατέρα σου, πρέπει να τους βλέπεις, δεν είναι καλό πράγμα να χωρίσεις, δεν είναι καλό να χωρίσεις τον άνδρα σου, ή δεν είναι καλό πράγμα να μην μιλούνται τα αδέρφια, ή δεν είναι καλό πράγμα με τον μυρωδικό σου κουμπάρο και τη μυρωδική σου κουμπάρα να κόψεις σχέσεις και ούτω όλα αυτά τα κοινωνικά πρέπει και τα στερεότυπα το ούσου να περάσουμε που λέμε στην Κύπρο που σημαίνει σιώπα για να διαβούμε, να περάσουμε όλες αυτές οι απόψεις ή οι οποίες μας καθιστούν να είμαστε συνεχώς υποψήφοι για επανατραυματισμό, φοβερά emotional flashbacks τα οποία να μας παραλύουν και να μην μας αφήνουν να εξελιχτούμε στη ζωή μας. Να μην μας αφήνουν να προσιλωθούμε στους στόχους μας. Να μην μας αφήνουν να κοιμόμαστε και να το ευχαριστιόμαστε. Να μην μας αφήνουν να περνάμε όμορφα στις σχέσεις μας. Να μην μας αφήνουν να χαιρόμαστε και το παραμικρό και το κάθε τι. Να μας προκαλούν συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και άλλων συναισθηματικών Υπενθυμίζω αυτό που έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια Ότι οι συναισθηματικέ διαταραχές έχουν γενετικές προδιαθέσεις για τον καθένα μας Δηλαδή άμα ψυχοπιεστούμε ο καθένας θα βγάλει στην επιφάνεια αυτή τη συναισθηματική ψυχική διαταραχή Για την οποία έχει γενετική προδιάθεση Όμως αν δεν ψυχοπιεζόμαστε δεν θα βγάλουμε τίποτα Γι' αυτό είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τη συλλογή τραυμάτων που όλοι έχουμε μαζέψει μεγαλώνοντας να τη διαχειριστούμε διαμέσου της ψυχοθεραπείας, να παραμένουμε σε γρήγορση διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και με τον προσωπικό μας αγώνα να κάνουμε τη σκληρή δουλειά, να καθαρίσουμε τη ζωή μας από τοξικούς ανθρώπους αλλά και από τοξικές πεπιθήσεις που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, από προκαταλήψεις που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας και από όλο αυτό τον κοινωνικό προγραμματισμό που έχουμε εσωτερικεύσει και μας κάνει να νιώθουμε φόβο, αδυναμία και μία τεράστια δυσκολία να διαχειριστούμε τον εαυτό μας και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι δύσκολο πράγμα ένας άνθρωπος να αναλάβει τα ενία των συναισθημάτων του, τα ενία των σκέψεων του και τα ενία των πράξεων του. Είναι δύσκολο πράγμα να αυτορυθμίζεσαι. Είναι δύσκολο ο δρόμο μέχρι την πνευματική, ψυχική και συναισθηματική ελευθερία. Αξίζει όμω τον κόπο. Θέλεις να ξυπνάς το πρωί και να επιλέγεις εσύ πώς θα ζεις τη μέρα σου. Θες να επιλέγεις συνειδητά τη χαρά, την ευδαιμονία, την ικανοποίηση των προσδοκιών σου, θέλεις να επιλέγεις την επίτευξη των στόχων σου, πρέπει να βγάλεις από τη μέση οτιδήποτε σε παρεμποδίζει, οτιδήποτε σε αποδιοργανώνει, οτιδήποτε σε κάνει να χάνεις το στόχο σου. Πρέπει να βγάλεις από τη μέση τους δημιούς σου, του ναρκιστικού ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα που σε κακοποιούν. Περισσότερα για αυτά στο επόμενο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισμό και τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Και πρέπει επίση να διαχειριστεί τα τραύματα σου. Πρέπει να κάνει τη σκληρή δουλειά τη ψυχοθεραπεία, τη ανάληψη ευθύνη και τη γενναία δουλειά του να κόψει γέφυρε. Να κόψεις γέφυρες με ανθρώπους που σε τραυματίζουν, να κόψει γέφυρε με ηλίθια πιστεύω που έχει εμπεδώσει λόγω τη κατήχηση που έχει δεχθεί από το οικογενειακό σου περιβάλλον, την κοινωνία, το σύστημα εκπαίδευση, την pop κουλτούρα και ούτω καθεξής. να τολμήσει να ανακαλύψεις ποιο είσαι εσύ και να αποφασίζει εσύ πώς θα ζει τη ζωή σου και να μείνει δέσμιο τη όποια συναισθηματική αναδρομή επέρχεται κάθε φορά που ένα ερέθισμα από το περιβάλλον σου προκαλεί αναζωπήρωση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες από την οποία πάσχουμε, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από εμάς. Δεν ξέρω, ελπίζω αυτό το επεισόδιο να βρίσκει λογική σε εσά, να κάνει ρέζονε με τη όπως όπω λένε στα αγγλικά. Που λογούμε γιατί διαβάζω πολύ βιβλιογραφία στην αγγλική γλώσσα, οπότε πολλές φορές σκέφτομαι στα αγγλικά και μεταφράζω στα ελληνικά. Ελπίζω να κάνουν νόημα για πολλούς από εμάς αυτά που λέχθηκαν στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας έχει δοθεί ένα κίνητρο, μια κινητοποίηση για να ασχοληθείτε περισσότερο με τη ψυχική σας υγεία και ευεξία. Ξαναλέω, το τρίπτυχο είναι ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Σας προσκαλώ όσοι δεν το κάνετε ήδη, να εγγραφείτε στο κανάλι μου στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου. Είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο οποίο καθημερινά ανεβάζω βίντεο με ψυχοεκπαιδευτικό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθούσατε και το τεταρτό αυτό επεισόδιο του podcast. Εάν σας άρεσε, ακολουθήστε με από όπου ακούτε podcast. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη με ένα επεισόδιο για τον αρκισισμό. Γεια! Yeah.